υπάρχει μια διάσταση γνωμών μεταξύ των πιστών. Μια μερίδα πιστών ομολογεί ότι πρέπει πυκνά, συχνά ο άνθρωπος να κοινωνεί. Αν μια μερίδα πιστών αρνείται αυτή τη συχνή διακοινωνία και προβάλλοντας ευσεβεστικές τάσεις και επιχείρηματα, λέγει ότι ελάχιστες φορές το χρόνο θα πρέπει ο πιστός να κοινωνεί. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Ούτε αν θα κοινωνούμε πυκνά, είτε αν θα κοινωνούμε αραιά, είναι η ορθότητα της προσελεύσεώς μας ως προς την Θεία Κοινωνία. Κάθε λειτουργία και κάθε Κυριακή ετοιμάζεται δείπνος από τον ίδιο τον Χριστό. Ο ίδιος θυσιάζεται, ο ίδιος ετοιμάζει τον εαυτό του και προσφέρεται πλούσια στους πιστούς του. Και βάζει στο στόμα του ιερέως με τα φόβο πίστης Θεού και αγάπης προσέρχεται. Ως εκ τούτου, από αυτά τα λόγια του ιερέως συμπεραίνουμε ότι καλούμεθα κάθε λειτουργία και ειδικά την ημέρα τη μεγάλη της Ορθοδοξίας την Κυριακή, καλούμεθα να μετάσχουμε του αίματος και του σώματος του Χριστού. Όμως χρειάζονται προϋποθέσεις, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι υπάρχουν πολλές ψυχές οι οποίες ζηλεύουν μερικούς που κοινωνούν πυκνά και λένε να μπορούσα και εγώ να κοινωνήσω. Και ποιος σε εμποδίζει? Ποιος σε εμποδίζει να κοινωνήσεις? Θα πρέπει όμως να προσέξουμε, μην τυποποιήσουμε την Θεία Κοινωνία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη καταφρόνια για το σώμα και το αίμα του Χριστού όταν τυποποιηθεί η Θεία Κοινωνία. Όταν παίρνεται πυκνά και συχνά από τους χριστιανούς οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση τι κάνουν. Απλώς κινούνται από ελαττήρια συναισθηματικά και μόνο ή από μια συνήθεια ή από μια τυπικότητα. Πρέπει, εφόσον μετέχω τις τρεις λειτουργίες, να κοινωνήσω. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, απαντώντας σε μια ερώτηση των Κορινθίων, οι οποίοι ερωτούσαν πώς είναι δυνατόν σε μια ομάδα χριστιανών να συμβαίνουν τόσοι θάνατοι, τόσοι έρηδες και τόσα προβλήματα, και απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή αναξίως κοινωνείται του σώματος και αίματος του Χριστού. Αλλά από υπόψη μας ότι οι χριστιανοί κοινωνούσαν κάθε Κυριακή όλοι τότε. Αλλά δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι εξ αυτών, δεβαρημένοι από ποικίλα όσα αμαρτήματα ή και μη κάνοντας την απαραίτητη προετοιμασία, πηγαίνανε και κοινωνούσαν και γνωστόν είναι σε όλους μας ότι η Θεία Κοινωνία είναι πύρα, το οποίο ζεσταίνει, αλλά και το οποίο και καίει. Ζεσταίνει και ζωοποιεί εκείνος που άξια την λαμβάνει, και ποιος είναι άξιος, τέλος πάντων, ο Θεός να μας χωρέσει όλους, και είναι πύρ που κατακαίει εκείνους οι οποίοι χωρίς καμία προετοιμασία και τυπικά πάνε και την παίρνουν. Και γεννάται το ερώτημα τώρα. Εμείς Πάτερ που έχουμε τόσα προβλήματα, τόσες μέρες βιωτικές, τόσα πολλά που μας απασχολούν όλη την εβδομάδα, όλο τον μήνα, πώς να προετοιμαστούμε, πώς να πάμε να πάμε κοινωνήσω? Εσείς που είστε στα μοναστήρια έχετε το χρόνο, αλλά εμείς κάτω στον κόσμο δεν έχουμε το χρόνο. Πώς να πάμε στο Άγιο Ποτήριο αξίως? Γι' αυτό και έβαλε και την παραβολή αυτή η σημερινή Ευαγγελία, η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Έφτιαξε ένα μεγάλο τραπέζι ο Χριστός, γιατί περί του Χριστού πρόκειται. Και το πλούτησε με ό,τι καλύτερο υπήρχε. Και επειδή δεν ήθελε να
φάει μόνος του οι θηλυκοί συνδετημόνες, γι' αυτό έστειλε τους υπηρέτες να καλέσουν ορισμένους προσκεκλημένους για να συμμετάσχουν του δείπνου. Και ακούτε, ακούτε τώρα. Ο ένας έλεγε ότι εγώ πήρα χωράφια, θα πάω να τα δω, πού βρίσκονται, τι κάνουν. Είναι καρτερά, δεν είναι καρτερά, έχουν αγκάθια, δεν έχουν αγκάθια. Πρέπει να τα εντοπίσω πού είναι αυτά τα χωράφια. Και θα σε παρακαλέσω, πες στον κύριό σου, να με έχεις χωρεμένο. Και ήταν και βλάβης, λέει. Ζήτησε και συγγνώμη ο άνθρωπος. Παρακαλώς, έγινε παραιτημένο, λέει. Ο δεύτερος λέει ότι εγώ τώρα βρέθηκα και εσύ που πήρα βόδια και ήθελα να δοκιμάσω αν είναι καματερά, αν είναι καλά, αν δεν με γέλασε αυτός που τα βόρεσε για να κάνω τα χωράφια μου. Σε παρακαλώ, παρακαλώ σε έχει παρετημένο και εμένα. Και ο τρίτος αγαπητοί μου, αδερφή, ο οποίος ήταν αποτυγμένος μέσα στην αίσθηση και στην φωνή, εγώ λέω τώρα, να παντρεύεσαι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να δω. Πες του κυρίου σου ότι παρακαλώ σε έχει παρετημένο. Αυτό παρατηρείται και σήμερα, αγαπητοί μου. Δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά ρώτησα κάποιον που μένει στο Άγιον Όρος, δεν ξέρω βέβαια αν με πληροφόρησε και σωστά, γιατί οι γεροντάδες δεν κοινωνούν πυκνά. Μήπως είναι παρασυρμένοι από την ιδέα ότι πέντε φορές το χρόνο και περισσότερες, όχι. Όχι. Μήπως δεν μπορούν να κοινωνήσουν και αυτοί πυκνά, μπορούν. Γιατί? Τρώνε ρε πάτερ, δεν θέλω να κάνω νηστεία, λέει. Διότι στο Άγιον Όρος, αγαπητοί μου αδελφοί, για να πας στο τίτλο, έχει τριημέρι. Έχει τρεις μέρες Σαββάτο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και επειδή μερικοί ή πολλοί είναι, πώς θα το πω, κοιλιόδουλοι, σου λέει τώρα, αφήσω εγώ το φαγητό του. Άρχον. Αυτό γίνεται και σε εμάς, αγαπητοί μου, δεν ξέρω. Βάζει η εκκλησία τις νηστείες. Πω, 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 τώρα νηστεία. Νηστεία της Σαράντα. Νηστεία της Πινίδα. Νηστεία της Τάκης Παρσκήσης. Νηστεία της Πανδημίας. Νηστεία του Προδόντου. Όχι ρε πάτε. Όχι ρε πάτε. Τι το κάναμε εδώ. Τι το κάναμε εδώ. Δεν μπορώ να το πείσω. Συνεπώς εφόσον δεν κρατώ, δεν πάω να κοινωνήσω αναξιά. Και καλά κάνουν αγαπητοί μου. Καλά κάνουν. Διότι χρειάστηκε υλική προετοιμασία για να κοινωνήσει κανείς. Δεν μπορεί να φάει το βράδυ καλά και να πάει το πρωί να κοινωνήσει, όπως λένε μερικοί. Άξι καρδία καθαρά και πάτε στο Ευαγγέλιο και ο άλλος. Καρδιά μου, καρδία καθαρά. Συνεπώς, δεν μπορείς να το κάνεις κάτι τέτοιο. Αφενός, διότι δεν θα είσαι ήσυχος το βράδυ, δεν θα κοιμηθείς ηρέμου, θα του κόσμου τα όνειρα. Και πώς να προετοιμαστείς να θα κοιμηθείς. Και επιπλέον, δεν μπορεί να πεις με τις αναθυμιάσεις του ούζου και του κρεσού και το κρεάτου και τέτοιο, θα πάνε να δείξει το στόμα σου, αλλά έλα χριστέμουν μέσα. Δεν λέει, πώς. Διότι οι πατέρες που εθέσπισαν τη Θεία Κοινωνία να είναι πυκνή και συχνή, δεν έβαλαν και όλοι ανιστείας. Και άφησαν στον πιστό, αγαπητοί μου αδελφοί, σύμφωνα με την αγάπη την οποία έχει, να νηστεύσει μόνος του. Αυτή είναι η νηστεία. Δεν είναι τυπική νηστεία. Νήστεψα το τριημέρι και άντε πάμε να κοινωνήσω. Νήστεψα 50 μέρες, άντε πάμε να κοινωνήσω. Πιστεύω ότι Τετάρτη και Παρασκευή λένε πολύ όλο τον χρόνο, να μην φάω πάντα και να πάω να κοιμηθώ. Τόσοι νηστείες κάνω όλο τον χρόνο. Δεν είναι η νηστεία, αγαπητοί μου. Η νηστεία που κρατάμε πρώτης θείας κοινωνίας είναι ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τον Χριστό. Εάν δεν τοποθετεί κανείς έτσι την νηστεία, και όχι μόνο 50 μέρες και 100 μέρες να νηστεύσει, δεν κάνει πάλι. Διότι η νηστεία, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένα μικρό δώρο που προέρχεται μέσα από τα κατάποτα της καρδιάς μου και το προσφέρω ως σημάδι στον Ιησού. Εσύ θα μου δοθείς ολόκληρος
εγώ θα σου δώσω τα ελάχιστα, θα το πει ο Πόρο. Δεν σου δώσω την αγάπη μου, τη στέλνησή μου. Αυτή είναι η στέλνη. Θα σου δώσω χρήματα, θα σου δώσω ενδύματα, θα σου δώσω οτιδήποτε, δικά σου είναι όλα. Τι θα σου δώσω? Θα σου δώσω το λαρύγγι μου που το στερώ. Θα σου δώσω το στομάχι μου που το στερώ. Θα σου δώσω το σώμα που το παιδεύω κάπως και το καταπιέζω. Αυτή την προσφορά που αγάπη σου την προσφέρω. Γι' αυτό δέξε με τον αμαρτωλό, λέγει εκεί. Δυσάξιος. Ο δυσάξιος. Δέξε με τον αμαρτωλό. Και ρωτώ, αγαπητοί. Αυτοί οι ασκητές, αυτοί ήταν καλογέροι, μη μας βλέπει την οικολογία τους. Μη μας βλέπει την οικολογία τους. Εμείς έχουμε οικογένειες. Αυτοί οι ασκητές που ήταν μέσα στην έρημο, νύχτηκαν φοβερά, φοβερά, φοβερά νύχτηκαν. Και όμως υπήρχαν κανόνες, όχι, μόνοι τους κάνουν τις νηστείες. Κάνουν συναγωνισμό ποιος θα νηστέψει περισσότερο, αγαπητοί. Γιατί? Διότι ήθελαν να δείξουν, και αυτό το πίστευαν, όχι απλώς να τυποποιημένα, ήθελαν να δείξουν ότι σε νηφή μου ποθώ και σε ζητούσα απλό, σε θέλω, Χριστέ μου, το καταλαβαίνεις, σε θέλω. Και τι να σου δώσω, με τον εαυτό μου θα σου δώσω. Θα γίνω θυσία, θα γίνω κάρβουνο, θα γίνω θυμία, θα κάνω ολόκληρος. Θέλω να σε πάρω, θέλω. Και εσένα θέλω. Αυτή είναι η τύχη, παιδιά. Αυτή η τύχη. Γι' αυτό όταν με ρωτάνε πολύ πόσες μέρες πάτερ να νηστέψω, εγώ δεν απαντάω. Να νηστέψεις 3 μέρες, να νηστέψεις 1 εβδομάδα, να νηστέψεις 15 μέρες. Και τι έγινε? Πόσο αγάπη έχεις, αδελφοί μου. Πόσο αγάπη έχεις. Αυτό που κάνεις, πόσο το νιώθεις, πόσο το γνωρίζεις. Πόσο το αισθάνεσαι αυτό που κάνεις. Τι θα προσφέρεις στον ίσου. Αυτή είναι η θυσία. Αυτή είναι η θεία κοινωνία. Αδελφοί μου, ξέρεις τι έκανε ο Χριστός. Αφού είδε και απόειδε εκείνος που κάλεσε, ότι δεν πήγαν να φάνε, έστειλε στην περιέργεια τότε να γυρίσουν στους δρόμους και να πάρουν όλα τα παραμάκαλα. Να μαζέψουν όλα τα αποβράσματα. Πολλοί, ξηροί, τυφλοί, μαζέψουν, μαζέψουν. Θέλει να γεμίσει το σπίτι. Τι θέλει να πει με αυτό, αγαπητοί μου? Ότι οι πόρνες και οι μυχοί προάγουν εμάς στην βασιλεία του ουρανού. Εμείς οι δίθεν θρησκευόμενοι πέφτουμε σε ένα λάθος. Αποκτούμε έναν εγωισμό ότι κάτι κάνουμε. Ότι έχουμε αγοράσει τον Χριστό και ότι είναι δικός μας ο Χριστός. Κανενός δεν είναι ο Χριστός. Ενώ εκείνοι που είναι αμαρτωλοί έχουν μέσα τον πόνο, έχουν μέσα την κατάνοιξη, έχουν μέσα το δάκρυ, έχουν μέσα την μεταμέλεια και λένε Θεός να με συγχωρέσει. Δεν είμαι άκρησιος. Θεός να με συγχωρέσει. Εκείνοι είναι οι οποίοι τους δέχεται ο Χριστός. Συνεπώς, ένα δεύτερο στοιχείο για να πάρουν μια γνήσια αυτή η κοινωνία είναι η μεταμέλεια για όλα όσα έχω κάνει. Και εδώ είναι το σοβαρό, γιατί θα σας κουράσω περισσότερο. Λένε μερικοί, επειδή ντρέπονται να πάνε στον παπά, γι' αυτό λέει και ο λόγος, ούτε στον παπά να μεταπίσει. Έτσι λέει ο λόγος. Ντρέπονται να πάνε στον παπά ή καταφρονούν τον παπά. Τι είναι ο παπά, σαν και εμένα είναι. Αμαρτωλός είναι και εκείνος. Πώς έχει την εξουσία να ακούσει αυτά που λέω εγώ και να μου δώσει την άρση να μάθει. Εγώ πω σε μια ωραία εικόνα. Σε μια καταρρεκτική εικόνα. Σε μια ωραία ζωγραφισμένη εικόνα. Γιατί τα λέω όλα με πάθος. Και με πολλή κατάνοιξη και πλέον και πλέον. Σχόρεσε με παιδιά μου Παναγία μου. Σχόρεσε με Παναγία μου. Και αφού όλα φρόνω, τότε είμαι σχορεμένος. Ποσός όχι. Ποσός όχι. Πρώτον, διότι καταλύουν εντολή. Η εντολή του Χριστού είναι να πάω στον αντιπρόσωπό του, στον εκπρόσωπό του. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παρατώματα ημών όπως θεαθείτε, λέει. Και αυτή η εξομολόγηση μεταξύ αλλήλων ήταν στα πρώτα χρόνια δημόσια ενώπιον του επισκόπου, τα λέγανε όλα. Μπορείτε να φανταστείτε όλα γυμνά και τεταρχιλισμένα μπροστά στο βήμα, μπροστά στη συγκέντρωση των Χριστίνων. Εκεί ήταν η εξομολόγηση, εκεί ήταν η ντροπή μεγάλη. Τι είναι η εξομολόγηση, αγαπητοί μου αδελφοί? Είναι η ταπείνωση. Είναι η ντροπή που δεν με αφήνει ο εγωισμός μου να πάω να τα βγάλω. Αυτό είναι η μετάνοια. Να σπάσω. Αυτά που δεν θέλω να φανερώσω στους άλλους θα τα πω.
Εκεί που δεν θέλω να φανώ ποιος είμαι, θα το πω για να ταπεινωθώ, να συντριφθώ και να μου πει ο Κύριος επί ολίγα επιστός, επί πολλών συγκαταστήσω. Άντε, έλα να κοινωνήσεις. Αφήνει μετά. Γι' αυτό όρισε ψυχολογικότατα ο Χριστός των εκπροσωπών του, τον πνευματικό, τον ειδικό ιερέα, ο οποίος δέχεται τους λογισμούς των χριστιανών. Μόνο εκεί γίνεται η άφηση των αμαρτιών. Και να γιατηλιώσω, εξυπακούεται, όποιος θέλει πυκνά συχνά να κοινωνεί, θα πρέπει να περνάει από αυτήν τη στιγμή, στην οικητευλημένη οδό που λέγεται ιερά εξυπολόγηση. Είναι στενή και τεθλιμμένη όλος. Γιατί δεν θέλω. Δεν θέλω. Θα συντριφθεί, θα ταπεινωθεί, θα πέσει μπροστά στα πόδια του ιερέως, σε έναν όμοιο να μαρτωρώ σαν και αυτήν την ψυχή, θα τα πει εκείνο που πρέπει να πει και η πείρα σας, η πείρα σας αγαπητοί μου αδελφοί, όπως και η δική μου πείρα, την τρακούω συχνά εγώ μέσα στο εξομολογητή, λέει, Πατέρ, αλάβουσα, πατέρ. Αυτή είναι η μετάνοια. Το αλάβουμε αυτό είναι η μετάνοια. Ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη αδελφοί μου, να κοινούμε πυκνά, να χράνουμε στην δύναμη του Χριστού, αλλά σωστά. Δόξα σε Θεός, η ευθύση μου δόξα.